Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα στο Δημοτικό Σχολείο Ηπείου έπειτα από πτώσεις οβάδων στον διάδρομο σε ώρα λειτουργίας του σχολείου. Στο σχολείο έσπευσε άμεσα ο Δήμαρχος Μυτιλήνης Παναγιώτης Χριστόφας καθώς και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Λευτέρης Κοτσόνης. Ο κ. Κοτσόνης σε δηλώσεις του στην Κάμερα του Αιώλος τόνισε πως το σχολείο θα παραμείνει κλειστό αύριο Παρασκευή, ενώ η τεχνική υπηρεσία θα κάνει έλεγχο στο σχολείο και τις απαραίτητες εργασίες επισκευής. Είχαμε ένα συμβάν με πτώσεις οβάδων. Περίπου 12 και 4 άμεσα επικοινωνήσαμε με τις διευθύνσεις εκπαίδευσης να απομακρυνθούν τα παιδιά για λόγους ασφαλείας. Ειδοποιήθηκε ο Δήμαρχος άμεσα με την τεχνική υπηρεσία το προϊστάμενο. Όλοι μεταβήκαμε στο Δημοτικό Σχολείο, κάναμε εκτίμηση ζημιάς. Δώσαμε εντολή Δήμαρχου, έδωσε εντολή ο Δήμαρχος να παραμείνει το σχολείο να παραμείνει κλειστό αύριο. Κλειστά για αύριο μέχρι να έρθει το κλιμάκιο της τεχνικής υπηρεσίας για να κάνει έλεγχο όλων των τάξεων και να προβεί σε επισκευή της ζημιάς. Δεν τραυματίστηκε κάποιος? Όχι, δεν τραυματίστηκε. Ήταν στο διάδρομο. Τα παιδιά ήταν στις τάξεις εκείνη την ώρα. Λόγω παλαιότητας έγινε η ζημιά. Δεν πρέπει να γίνονται οι απαραίτητες... Η απαραίτητη έλεγχη σε όλα τα σχολεία που είναι τόσο παλιά για να αποφεύγουν... Πριν πολλά χρόνια το πρωτόκολλο από τον ΟΣΚ, τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων, ήταν ότι πήγαινε κλιμάκιο από τον ΟΣΚ και κάνανε έλεγχο πριν την έναρξη της χρονιάς. Αλλά τα τελευταία χρόνια δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αλλά σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο, οι σκέψεις ήταν να το ενεργοποιήσουμε πάλι στα Δήμος. Να γίνεται έλεγχος όλων των σχολείων πριν την έναρξη.